Ό,τι συνέβη με το σεισμό που ανοίχθηκαν οι θύρες του δεσμοτηρίου και λύθηκαν τα δεσμά των κρατουμένων, εδείχθη ότι ήταν ένας αληθινός σεισμός με φυσικές διαστάσεις και μάλιστα μεγάλος σεισμός, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εν τούτης υπάρχουν λεπτομέρειες στην περιγραφή που δείχνουν κάτι πιο πέρα από έναν φυσικό σεισμό. Πώς δηλαδή, ήδη σας το είπα πιο μπροστά, ελήθησαν οι αλυσίδες των κρατουμένων, ενώ ταυτόχρονα το οικοδόμημα, όσο μεγάλος και να ήταν ο σεισμός, δεν έπεσε, αφού ήταν τόσο ισχυρός σεισμός. Πώς έγινε αυτό? Αγαπητοί μου, με τη Σταύρωση συνέβη κάτι ανάλογο που σας είπα προηγουμένως. Ένα ντουβάρι, ένα οικοδόμημα να πέσει με ένα σεισμό, το καταλαβαίνουμε. Είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής συνεπίας. Το να σχιστεί όμως αυτό που είναι πανί, να σχιστεί εκείνο που είναι στην ωραία πύλη, το κάλυμα αυτό το μπροστά, το βελούδο, να σχιστεί αυτό από το σεισμό, αυτό είναι, δεν είναι φυσικό. Διότι μόνο ένα συμπαγές πράγμα παθαίνει ζημιά. Κάτι που έχει ευληγησία, όπως είναι ένα ύφασμα, μπορεί με το σεισμό να πάθει κάτι κακό? Ύστερα, να έπεφταν τα ντουβάρια της φυλακής, είναι κατανοητό. Το να λυθούν όμως οι αλυσίδες από τα χέρια, αυτό είναι κατανοητό. Το να λυθούν εκείνα τα ξύλα που είχαν βάλει εις τα πόδια των Αποστόλων, είναι κατανοητό, διότι λύθηκαν. Πώς βγήκαν οι Απόστολοι έξω στην αυλή? Πώς βγήκαν έξω, εάν δεν είχαν λυθεί τα πόδια τους από εκείνα τα βασανιστικά όργανα? Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Ο Θεός, θέλω να το προσέξετε πολύ, γιατί αυτό ισχύει για πολλές περιπτώσεις. Ο Θεός ήθελε μέσα από ένα φυσικό φαινόμενο να δείξει κάτι το υπερφυσικό, για να μην πει κανείς ότι ο σεισμός ήταν μια φυσική σύμπτωση. Να μην το πει κανείς αυτό. Ναι, σεισμός, αλλά και κάτι υπερφυσικό μέσα στο σεισμό. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, τυπικό παράδειγμα μάλιστα, μεγάλο παράδειγμα του ότι μπορεί μία θάλασσα στενή, όπως είναι η Ερυθρά θάλασσα, ή ένας ποταμός, από ένα πολύ δυνατό αέρα να ανοίξει, είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι μοναδικό, έχει επαναληφθεί. Το προσέξατε? Έχει επαναληφθεί. Ένας συμμαθητής μου που ζει στην Αγγλία, στη Σκωτία ζει, μου το έλεγε αυτό, ότι κάποτε πολύ δυνατός άνεμος φυσούσε και το νερό του ποταμού σταμάτησε. Έγινε τείχος και το υπόλοιπο έφυγε, σταμάτησε. Το ίδιο δεν συνέβη και στον Ιορδάνη ποταμό? Φύσηξε, μας λέγει σαφώς η γραφή, τότε με τον Ιησού του Ναβί, για να περάσει ο λαός, φύσηξε άνεμος και στάθηκε το νερό του ποταμού. Στάθηκε σαν ένας τείχος, και εκείνο που ήταν από το τείχος, το υδάτινο τείχος και πέρα, έφυγε προς την Νεκρά θάλασσα. Στην Ερυθρά θάλασσα μας λέγει σαφώς η Γένεση, συγγνώμη, το βιβλίο της Εξόδου, ότι εφύσηξε νότιος άνεμος ισχυρότατος όλη τη νύχτα και η θάλασσα κάποια στιγμή χωρίστηκε. Φυσικών φαινόμενων, δεν είναι υπερφυσικό. Πού είναι το υπερφυσικό? Ότι πέρασε μόνον ο λαός του Θεού. Και πού είναι το υπερφυσικό? Ότι ανοίχθηκε η θάλασσα
τη στιγμή που ήταν η ανάγκη. Και έκλεισε η θάλασσα τη στιγμή που ήταν η ανάγκη να σωθεί ο λαός και να πληγούν οι Αιγύπτιοι. Εκεί είναι το θαύμα. Αυτό παρακαλώ να το προσέχετε, γιατί μήπως κανείς ορθολογίζει και λέει μα φυσικά φαινόμενα. Ναι, μέσα στα φυσικά φαινόμενα ξεπετιέται κάτι το υπερφυσικό. Ύστερα λέει σαφώς εκεί στην Ερυθρά θάλασσα ότι του είπε ο Θεός του Μωυσέως, χτύπαμε το ραβδί σου, φυσούσε ο άνεμος, χτύπαμε το ραβδί σου, άνοιξε η θάλασσα, χτύπαμε το ραβδί σου πάλι, έκλεισε η θάλασσα. Εδώ ο Ιησούς του Ναβί είπε στο λαό να είναι έτοιμοι, διότι θα δουν θαυμαστόν πράγμα. Μπορούσε να γνωρίζει ο Ιησούς του Ναβί ότι θα φυσούσε νότιος άνεμος τόσο ισχυρός για να σταματήσει η ροή του Ιορδάνου ποταμού? Πού μπορούσε να το γνωρίζει αυτό? Είχε αποκάλυψη. Συνεπώς ο Θεός δεν καταργεί την φύση επειδή εκείνος την δημιούργησε, αλλά την χρησιμοποιεί κάποτε και με υπερφυσικά στοιχεία, προπαντός και κυρίως στην ώρα που θέλει ο Θεός. Αυτό λέγεται θαύμα. Αυτό συνέβη και με τους δύο Αποστόλους μέσα στη φυλακή. Εξάλλου ο δεσμοφύλακας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το εξέλαβε για θαύμα αυτό. Γιατί? Διότι μετά έπεσε στα πόδια των Αποστόλων για να τους πει, Κύριε, τι με δει πλην ή να σωθώ? Κύριε, λέει, τι να κάνω για να σωθώ? Γιατί? Διότι στο φαινόμενο έδωσε μεταφυσικές διαστάσεις και αντελήφθη ότι μέσα σε αυτό το σεισμό, πρώτη φορά άνθρωπος έβλεπε σεισμό, ότι μέσα σε αυτό το σεισμό υπήρχε κάτι το διαφορετικό. Ναι, σεισμός, αλλά κάτι το διαφορετικό.